με διαγραφή από τις ΕΛΜΕ, των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων, προειδοποιεί η ΕΛΜΕ σε όσους εμπλακούν στην αξιολόγηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το μπλόκο της ΕΛΜΕ στην διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο της παιδείας, με την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων να υποστηρίζει πλέον ξεκάθαρα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να λένε όχι σε οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης. Τη στιγμή που υπάρχει νόμος από την επίσημη πολιτεία, εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Η αυτοαξιολόγηση, σαν αυτοαξιολόγηση, σαν θεσμός τέλος πάντων, δεν επηρεάζει τίποτα, διότι ούτως ή άλλως αυτοαξιολόγηση γινόταν στη σχολική μονάδα. Και θέλω να ξέρω και εγώ για ποιο λόγο βγήκε τέτοια ανακοίνωση. Σαν αυτοαξιολόγηση λοιπόν υπήρχε ο θεσμός. Γινόταν από την αρχή της σχολικής χρονιάς και στο τέλος πρέπει να γίνεται, αν θέλετε, μία αναδρομή για να δούμε τι έχουμε πετύχει, τι στόχους είχαμε βάλει, τι πετύχαμε να το διορθώσουμε. Αυτό ζητάει η αυτοαξιολόγηση, τίποτα άλλο. Τώρα από εκεί μετά είναι άλλο θέμα της αξιολόγησης, που δεν πρέπει να ταυτίζεται με την αυτοαξιολόγηση. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα για την αξιολόγηση, τότε μιλάμε. Αλλά για την αυτοαξιολόγηση, εγώ θεωρώ ότι σε μια σχολική μονάδα επιβάλλεται να γίνει. Δεν γνωρίζω, ξέρω όμως, όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος, σημαίνει ότι είναι απίθεια στο νόμο. Τώρα από εκεί μετά, εμείς δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Εκπαιδευτικοί είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς μέχρι τώρα έχουμε δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Εφαρμόζουμε τους νόμους, εφαρμόζουμε τις εγκυκλίους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και στην περιοχή μας κιόλας δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εύχομαι λοιπόν να πριτανεύσει η λογική και να μην φτάνουμε σε σημεία ακραία. Αυτό ζητάω εγώ και από τους εκπαιδευτικούς και από όλους όσους εμπλέκονται στην αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση, ξανατονίζω από την αρχή, ότι τονίζω και πάλι, ότι γινότανε. Όλα αυτά τα χρόνια γινότανε. Γιατί αντιδρούμε τώρα στη λέξη αυτοαξιολόγηση, αυτό δεν καταλαβαίνω. Επειδή ταυτίζεται με την αξιολόγηση. Μα δεν ταυτίζεται. Άλλη αυτοαξιολόγηση, άλλη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για τον εκπαιδευτικό μονάδο.